Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών στους Δήμους μετά την τελευταία κακοκαιρία. Εκτός από το οδικό δίκτυο και στις παραλίες του Βόρειου Άξονα στα Χανιά, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Οι ακρογιαλιές είναι γεμάτες πλαστικά, σκουπίδια και φερτά υλικά. Όταν λέμε σε έκτακτη ανάγκη, πραγματικά και με όλη τη σημασία της λέξεως. Πάρα πολύ πλαστικό, αυτό δείχνει και τον πολιτισμό μας. Αν θα πάτε από εδώ μέχρι την παραλία του Μάλεμε και του Πλατανιά, θα δείτε τόνους, όχι μόνο ξύλα, αλλά και πλαστικά. Αυτό είναι δυστυχώς τραγικό, οφείλω να το πω. Βουνά από φύκια και σωρή από καλάμια συνθέτουν την εικόνα στην παραλία του Ταυρονίτη. Ότι δεν έχει ξαναγίνει τόσο κορμός ο μεγάλος που τον είδατε κι εσείς, υπολογίζω ότι είναι περίπου 5 με 10 τόνους, όπως είναι και βρεγμένος. Από πού έφυγε και πώς ήλθε εδώ, ένας Θεός μόνος ξέρει. Είναι όχι μόνο σαν βομβαρδισμένη, αλλά θα έλεγα ότι είναι εκ θεμελίων υποσκαμμένη. Τα πεζοδρόμια παραπλεύρω τη παραλία του Ταυρονίτη έχουν καλυφθεί από καλάμια, ενώ ενδεικτικό του προβλήματο που έχει δημιουργηθεί είναι και η αλλαγή διεύθυνση εκβολή του ποταμού στην παραλία. Νήσιο Σταύρο. Ακούγανε το θόρυβο εδώ και νομίζαμε ότι ήταν κάτι άλλο, δεν το είχαμε ξανακούσει. Δηλαδή αυτό το απότομο κατέβασμα, το οποίο παρέσυρε τα πάντα. Και ευτυχώ που δεν είχαμε και ανθρώπινα θύματα. Βλέπετε ένα ποταμό ο οποίος κινείται παράλληλα της ακτογραμμής για εκατοντάδες μέτρα. Έχει αλλάξει τελείως η εκβολή του ποταμού. Αντί να εκβάλλει βόρεια με το όποιο δέλτα σχηματίζεται, εκβάλλει αυτή τη στιγμή δυτικά, διατρέχοντας το ένα κομμάτι μεγάλο της παραλιακής ζώνης του Ταυρονίτη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργήσει και προβλήματα σε ό,τι αφορά την ευστάθεια των πεζοδρομίων που τα αποκαταστήσαμε πριν από ένα χρόνο πάλι σε μια άλλη φυσική καταστροφή. Ήδη έχει πάρει ένα κομμάτι του πεζοδρομίου, όπως είδατε, ανατολικά και έχει καταστρέψει και ένα φωτιστικό το οποίο το κάνει σαν να είναι εστίο σε κατάρτι πλοίου. Και θα ενημερώσουμε την αρμόδια υπηρεσία και του περιβάλλοντος και της περιφερειακής των Ασχανίων ότι πρέπει να αποκατασταθεί. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένα ποτάμι παράλληλα με την παραλία και παράλληλα με τα πεζοδρόμια. Ίδια εικόνα και στην παραλία του Μάλεμε. Τα σκουπίδια, μάλιστα, αγγελώθηκαν κυριολεκτικά στα σειρματοπλέγματα κατά μήκας του παραλιακού μετόπου, με τα συνεργεία να δίνουν μάχη για να καθαρίσουν, καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν τη νέα τουριστική σεζόν. Η μανία της θάλασσας δεν άφησε κυριολεκτικά τίποτα όρθιο στο πέρασμά της. Ήδη συνεργεία του Δήμου, τα οποία βέβαια περιορισμένοι στην δύναμή τους, έχουν βγει και κάνουν καθαρισμό και αποκομιδή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά όμως δεν γίνονται με τα χέρια. Εδώ πρέπει να μπουν οι μηχανήματα, πρέπει να υπάρχουν λεφτά, πρέπει να υπάρχουν οι διαδικασίες που ζητάμε, οι άμεσες και οι αποτελεσματικές. Και το ζητούμενο όμως για μας είναι αυτή τη βδομάδα να δούμε και για τα λεφτά που πρέπει να μας διαθέσουν, αλλά και για τις διαδικασίες με τις οποίες θα μας επιτρέψουν να το κάνουμε. Δεν μπορεί να γίνουν έργα αυτή τη στιγμή με τη λογική του όπως να υποκατασταθεί, γιατί είναι αυτή η ανάγκη, και να ξαφνούν μπροστά. Θα γίνουν τα έργα όπως πρέπει να γίνουν και στον χρόνο που χρειάζονται και με τις μελέτες που χρειάζονται. Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα και στο Δήμο Χανίων. Η χρυσή ακτή σήμερα θύμιζε ένα απέραντο σκουπιδότοπο. Μέχρι και ένα νεκρό ζώο εντόπισε ο φακός της νέας τηλεόρασης Κρήτης. Κυριολεκτικά χωματερή θυμίζει η παραλία της χρυσής ακτής εδώ στα Χανιά, καθώς η τελευταία κακοκαιρία έφερε λογής-λογής σκουπίδια στην Αμμουδιά. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση, είναι όλες οι παραλίες. Είναι διαλυμένες όπως ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω και να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι κάνουν εύκολη κριτική στο Δήμο Χανίων, γιατί πάει και παρεμβαίνει, και μάλιστα παρεμβαίνει εκεί που θα πρέπει άλλοι να παρέμβουν, να μην τολμήσει κανείς φέτο πάλι να πει πήγαμε στις παραλίες και πήγαμε να τις αποκαταστήσουμε, αλλιώς να πάρει ο καθένας το κόστος και να μας εξηγήσει τι θα πρέπει να κάνουμε. Αν θέλουμε τους τουρίστες το καλοκαίρι που θα έρθουν και τον κόσμο να πάει σε παραλίες όπως είναι σήμερα. Το ανθρώπινο χέρι, πιστεύω, αυτά όλα κάποιος τα έχει πετάξει και τα έβγαλε τώρα η θάλασσα εδώ, έτσι. Εντάξει, θα πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολιτισμένοι, νομίζω, για να μην συναντάμε αυτές τις καταστάσεις. Ναι, έχει ξαναπαρουσιαστεί. Το θέμα είναι θα πρέπει οι θύνοντες να ενεργήσουν γρήγορα, γιατί όπως σας έδειξα και προηγουμένως υπάρχουν και ζωντανά ψόφια και δεν είναι καλό να υπάρχουν όλα αυτά και για την υγεία. Και υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά τα οποία πάνε και τρώνε, έτσι, και όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν και άσχημες καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια συνεργεία καταγράφουν και αποκαθιστούν τις ζημιές όπου μπορούν, ενώ οι επαγγελματίες δίνουν μάχη με το χρόνο για να προλάβουν το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν.